Κόκκινο έχει χτυπήσει και η διεθνή ανησυχία για τι οικονομικέ επιπτώσει αυτή τη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ο Στέφανο Σίσκο είναι κοντά μα και, Στέφανε, ήδη καταγράφει τα νοδική πορεία και στι τιμέ του πετρελαίου και στι τιμέ του φυσικού αερίου, από τι οποίε και θα ξεκινήσουμε. Ακριβώ. Υπάρχει αναστάτωση στην αγορά ενέργεια. Πάμε πρώτα στο φυσικό αέριο, γιατί το Ισραήλ έχει φυσικό αέριο, το οποίο πηγαίνει στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο τροφοδοτείται και η Ευρώπη. Το Ισραήλ λοιπόν έχει τρία μεγάλα κοιτάσματα. Τα δύο ε, τα διαχειρίζεται η Αμερικανική Σεύρων σε και το ένα η Ελληνική Σήμερα η Σεύρων, λοιπόν ανακοίνωσε ότι σταματάει η παραγωγή από το ένα κοίτασμα, το κοίτασμα Ταμάρ. Και αυτό γιατί η πλατφόρμα που βλέπουμε τώρα στο χάρτη μα είναι μόλι 15 χιλιόμετρα από την Άσκελον. Όπου είναι και η πηγή αυτή τη στιγμή, η καρδιά αυτή τη στιγμή των Εδώ Εδώ νωρίτερα, στο λιμάνι τη Άσκελον, είχαμε δει τα, τα εμπορικά πλοία, τα μικρά σκάφη να φλέγονται. Ακριβώ. Μάλιστα η Άσκελον που παίρνει αέριο και από τα τρία κοιτάσματα είναι ένα από του κόμβου μέσω των οποίων πηγαίνει αέριο στην Αίγυπτο, εκεί υγροποιείται και από εκεί λοιπόν στη συνέχεια φεύγει με LNG πλοία και πηγαίνει και τροφοδοτείται η Ευρώπη. Τα άλλα δύο κοιτάσματα συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία του. Μάλιστα, πηγέ τη Ενεργία έλεγαν ότι δεν υπάρχει λόγο ανησυχία γιατί είναι μακριά από τι εμπόλεμε ζώνε. Έχει μάλιστα και 100 εργαζόμενου η Ελληνική Ενεργία στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η Χεσμολάχ. Η εμπλοκή τη Χεσμολάχ αλλάζει, αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα. Τα δεδομένα βέβαια. Αυτή η εξέλιξη μαζί με να, κάθε κάποια Το λιμάνι που δείξαμε πριν στο χάρτη και την, τα φλεγόμενα πλοία στα οποία αναφερθήκαμε ή τα μικρά σκάφη εκεί τη στο λιμάνι είναι ακριβώς εκεί και σε πολύ μικρή απόσταση ήταν το, το σημείο που μας έδειχνες. Είναι και οι εγκαταστάσεις Σεύρων αλλά και από εκεί περνάει και ο αγωγός που πηγαίνει φυσικό αέριο στην Αίγυπτο. Αυτή η εξέλιξη μαζί με κάποια προβλήματα σε έναν αγωγό Φιλανδία-Εστονία είναι... έχουν αυξήσει κατά 30% τι τιμέ του αερίου στην Ευρώπη. Τώρα υπάρχει και αναστάτωση στην αγορά πετρελαίου. Και αυτό γιατί, όπω θα δούμε στο δεύτερο χάρτη που έχουμε ετοιμάσει, καμία από τι δύο άμεσα εμπλεκόμενε πλευρέ δεν είναι σημαντικοί παίχτε στην αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, η μεγαλύτερη φόβη είναι το αν θα κλιμακωθεί στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι από τι μεγαλύτερε ε, 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 πετρελαιοπαραγωγικέ Χώρες mm -hmm. Και που όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στο Ιράν και την εμπλοκή τη Χεσμολάχ στι συγκρούσει στο Ισραήλ. Και το θέμα είναι αν θα υπάρξουν κυρώσει κατά τη Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούς, από όπου περνάει το 25 έω 30% τη παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Στέφανε.